Ο Τζον επέστρεφε στο σπίτι από το σχολείο. Στο σπίτι τον περίμενε εκεί ένα κομμάτι κέικ. Αλλά μόλις το αγόρι ανοίγει το ψυγείο, συνειδητοποιεί ότι κάποιος έφαγε το κέικ του, δεν μπορεί παρά να είναι η μεγαλύτερη αδερφή του, η Μαρία. Την βλέπει να βγαίνει από το μπάνιο και την ρωτάει πώς μπόρεσες. Ονειρεύομαι αυτή την τούρτα όλη μέρα. Τι είναι αυτά που λες, γύρισα σπίτι πριν από μισή ώρα. Μπήκα αμέσως στο ντους και μόλις τελείωσα. Ο Τζον δεν είναι πεπισμένος, τα μαλλιά της αδελφής του είναι εντελώς στεγνά. Η Μαρία λέει την αλήθεια για το ντους και ψέματα ότι δεν έφαγε το κέικ. Πώς είναι δυνατόν? Η κοπέλα μπήκε στο ντους, αλλά δεν άνοιξε το νερό. Απλά καθόταν εκεί και έτρωγε την τούρτα. Ο Γρηγόρης αγόρασε ένα όμορφο δαχτυλίδι για την κοπέλα του. Ήθελε να της κάνει πρόταση γάμου το Σαββατοκύριακο. Άφησε το δαχτυλίδι στο γραφείο του στο σπίτι και πήγε στη δουλειά. Αλλά όταν επέστρεψε το βράδυ δεν βρήκε το δαχτυλίδι. Μόνο οι τρεις αδελφές του ήταν στο σπίτι εκείνη την ημέρα και όλες τους δεν συμπαθούσαν την κοπέλα του. Πήγε να ρωτήσει κάθε μία από αυτές. Η μία ήταν στο δωμάτιό της, είπε ότι είχε περάσει όλη τη μέρα βάφοντας τους τοίχους. Η Έμιλη ήταν στην κουζίνα και έφτιαχνε μια τούρτα γενεθλίων για τη φίλη της. Και η νεότερη αδελφή, η Νόρα, ήταν στον κήπο, είπε, και ότι είχε φυτέψει τριαντάφυλλα. Ο Γρηγόρης δεν άργησε να καταλάβει ποιος είχε πάρει το δαχτυλίδι. Ξέρετε ποιος ήταν? Ήταν η Νόρα. Αφού πέρασε όλη τη μέρα στον κήπο, φαίνεται πολύ τακτοποιημένη και επιπλέον δεν έχει εργαλεία κήπου. Κάποιος έκλεψε τα χρήματα που είχε ο Άνταμ στο χρηματοκιβώτιό του. Η αστυνομία ανέκρινε τρεις υπόπτους. Η Τζούλια είπε ότι είχε πάει για ύπνο στις 10 το βράδυ και την πήρε αμέσως ο ύπνος. Ο Πόρκαρ είπε στον detective ότι έβλεπε τηλεόραση από τις 11 μετά μεσημβρίαν έως τις 2 προ μεσημβρίας. Και ο Έινταν είχε πει ότι ήταν στους φίλους του και έπαιζε παιχνίδια στον υπολογιστή όλη τη νύχτα. Η αστυνομία συνέλαβε αμέσως τον κλέφτη. Ποιος ήταν? Ήταν ο Πάρκερ. Ήταν πολύ συγκεκριμένος για την ώρα. Ο καλύτερος παίκτης της ομάδας βόλεϊ του Τζούλιαν εξαφανίστηκε ακριβώς πριν από τον αγώνα. Ο Τζούλιαν υποψιάστηκε τρεις παίκτες από την αντίπαλη ομάδα. Ο Τζάκσον είπε ότι μόλις επέστρεψα από το γυμναστήριο, έκανα προθέρμανση πριν τον αγώνα. Ο Λίου έπρεπε να πάρει τη γυναίκα του με την κόρη της από το νοσοκομείο. Και ο Ράιαν ισχυρίστηκε ότι είχε σπάσει το πόδι του και ο γιατρός της ομάδας του έκανε μασάζ. Ποιος κρύβεται πίσω από την εξαφάνιση του παίκτη? Ο Ράιαν. Πώς μπορείς να κάνεις μασάζ όταν το πόδι σου είναι σπασμένο? Ένας πλούσιος επιχειρηματίας τηλεφώνησε στην αστυνομία και είπε ότι ένα πολύτιμο βάζο από τη συλλογή του είχε εξαφανιστεί. Όταν έφτασε ο detective, διαπίστωσε ότι ο επιχειρηματίας μόλις είχε επιστρέψει από το ταξίδι του, από το εξωτερικό. Όσο εκείνος έλειπε, ένας φύλακας πρόσεχε το σπίτι. Ο άντρας ανακρίθηκε. Συνέβη χθες το βράδυ, ήμουν στο ίδιο δωμάτιο με το βάζο και διάβαζα. Ξαφνικά, έπεσε το ρεύμα, άκουσα το κουδούνι και έσπευσα να ανοίξω την πόρτα. Αλλά, δεν ήταν κανείς έξω. Όταν επέστρεψα, το βάζο είχε εξαφανιστεί. Ο detective δεν πίστεψε τον φύλακα και τον συνέλαβε. Γιατί?
Το κουδούνι δεν μπορεί να χτυπήσει αν δεν υπάρχει ρεύμα. Η Καρολίνα πήγε μια βόλτα στο πάρκο. Βυθισμένη στις σκέψεις της, η κοπέλα δεν κοίταζε πραγματικά που πήγαινε. Γι' αυτό, δεν πρόσεξε μια λακκούβα στο δρόμο και έπεσε μέσα. Όταν συνήλθε, βρέθηκε σε ένα παράξενο δωμάτιο, δεν υπήρχαν παράθυρα ούτε πόρτα. Στο αμυδρό φως, το κορίτσι είδε ένα τραπέζι με τρία μήλα πάνω του και ένα σημείωμα. Για να βγεις από αυτή την παγίδα, πρέπει να φας ένα μήλο. Αλλά, μόνο ένα από αυτά δεν είναι δηλητηριασμένο, διάλεξε προσεκτικά. Η Καρολίνα τρόμαξε, αλλά, αφού εξέτασε τα μήλα, δάγκωσε γενναία ένα από αυτά και δεν συνέβη τίποτα κακό. Ποιο μήλο διάλεξε? Το κορίτσι διάλεξε το μήλο με το σκουλίκι που κρυβόταν από μέσα του. Αν αυτό το πλάσμα μπορεί να φάει το φρούτο, μπορεί και ο άνθρωπος. Η Μέρη δούλευε ως υπηρέτρια σε μια πλούσια οικογένεια. Μια φορά έφυγαν για διακοπές μιας εβδομάδας. Η κοπέλα έμεινε μόνη της και φρόντιζε το σπίτι. Όταν επέστρεψαν οι εργοδότες της, η γυναίκα ανακάλυψε ότι δύο από τα διαμαντένια δαχτυλίδια της είχαν εξαφανιστεί. Η γυναίκα κάλεσε την αστυνομία και κατηγόρησε τη Μέρη ότι πήρε τα κοσμήματα. Μπορείτε να βοηθήσετε την κοπέλα να αποδείξει ότι δεν έχει καμία σχέση με την κλοπή. Η Μέρη, μάλλον δεν ήταν πολύ προσεκτική, ενώ καθάριζε το σπίτι. Το ένα δαχτυλίδι είναι κάτω από τον καναπέ και το άλλο στον κουβά.